Καλή σας μέρα, κυρία Βαγιανού. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά στο Χαράλαμπο και στο Χαρίλαο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχετε μια πάρα πολύ δύσκολη, έτσι να το πω, κατάσταση μπροστά σας, με πολλούς φακέλους, θα μας πείτε εσείς πόσους, που έχουν κατατεθεί με καταγγελίες, και νομίζω ότι κάθε άλλο παρά ευχάριστη είναι η θέση που βρίσκεστε στο πειθαρχικό να μελετάτε τέτοια πράγματα. Καλά το βάλατε, καλά το ξεκινήσατε. Είναι πάρα πολύ δυσάρεστη η θέση μας, γιατί και με τα θύματα και με τους θύτες έχουμε δουλέψει, έχουμε πιει κρασί που λένε, τα έχουμε κάνει όλα. Φυσικά είμαστε χωρίς δεύτερη σκέψη με τη μεριά των θυμάτων. Δουλεύουμε για να καθαρίσουμε το χώρο από τους θύτες, με τη διαφορά ότι το πειθαρχικό του σωματείου, από τότε που καταργήθηκε η άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος, είναι ένα όργανο το οποίο μικρή σημασία έχει. Δηλαδή, αυτό που η ανώτερη ποινή που μπορεί να επιβάλλει το πειθαρχικό συμβούλιο είναι να διαγράψει κάποιον για ένα χρονικό διάστημα ή και ισόβια από τους κόλπους του σωματείου. Ενώ παλιότερα που ίσχυε η άδεια, είχε τη δυνατότητα να αφαιρέσει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, που αυτό σημαίνει ότι δεν θα ξαναδούλευε ποτέ. Αυτό γιατί καταργήθηκε, κυρία Βαγιανού, η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος? Αυτό ήταν μία πρόταση τότε της μιας παράταξης του σωματείου, η οποία υποστήριζε ότι το θέατρο είναι ένα λαϊκό μέσο και πρέπει ο καθένας να μπορεί να εκφράζεται μέσα από το θέατρο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε γεμίσει ανθρώπους που δεν είναι ηθοποιοί, με ένα χρόνο στη δουλειά και κάποια ένσημα μπορεί κάποιος να πάει να έρθει να γραφτεί στο σωματείο και να θεωρείται ηθοποιός. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εν καιρό το έχουμε στα υπόψη να το συζητήσουμε ξανά, να δούμε με τι τρόπους και τι μορφές μπορεί να λειτουργήσει ξανά το επάγγελμα σαν επάγγελμα. Και πάμε τώρα στα δυσάρεστα, κυρία Βαγιανού, που είναι οι καταγγελίες. Πρέπει να έχουν μαζευτεί πολλές από ό,τι διαβάζουμε. Έχουν μαζευτεί αρκετές. Το πειθαρχικό δέχεται μόνο σφραγισμένους φακέλους, email, το οποίο είναι δημόσιο επίσης το mail. Είναι ένα, δηλαδή υπάρχει, πώς το λένε... Είναι έγγραφο με ισχύ πια, δεν έχει έγγραφο κάτι ανεπίσημο. Έγγραφο με ισχύ πια το mail. Ένα mail πρωτοκολλάται από το σωματείο και ένα χειρόγραφο πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο, να έχει το όνομα του καταγγέλλοντα. Εννοείται ότι από μας δεν θα βγει το όνομά του αν δεν θέλει, και το πρόσωπο του πειθαρχικού στο οποίο πηγαίνει ο φάκελος για να ανοιχθεί και να συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχουν λοιπόν πολλές καταγγελίες αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν περισσότερες τηλεφωνικά, κόσμος δηλαδή που είναι στη διαδικασία να τα γράψει, να τα καταγράψει, να καταγράψει την εμπειρία του και να την καταθέσει στο σωματείο. Το ευχάριστο πίσω από αυτή την ιστορία είναι ότι πλέον οι ηθοποιοί έχουν αποκτήσει εμπιστοσύνη στο σωματείο μας, πράγμα το οποίο δεν ίσχυε μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Και έρχονται σωριδών και γράφονται και κάνουν τις καταγγελίες και όλα αυτά. Είναι περίπου πόσες, θα λέγαμε, αν μπορείτε να πείτε φυσικά αριθμό, έτσι? Πρώτον δεν μπορώ να πω, και δεύτερον δεν θα πω, και να έλεγα δεν θα ήταν ασφαλές αυτό που θα σας έλεγα, γιατί κάθε μέρα έρχονται καινούρια. Οπότε υπάρχει πάρα πολύ υλικό, εννοώ, θα λέγαμε. Ότι, ναι, ότι μπορεί να σας έλεγα εγώ τώρα 10 και αυτή τη στιγμή που το έλεγα να ήταν ήδη 25, ας πούμε. Υπάρχει ένας ρυθμός, κατάθεση. Αυτό βέβαια είναι απογοητευτικό αν το σκεφτεί κανείς. Βέβαια εσείς θα είναι διαβάσετε πάρα και πολύ. Θα κρίνετε. Κάποιες θα δουν το φως, θα φαντάζομαι θα φτάσουν μέχρι τη δικαιοσύνη αν το κρίνετε απαραίτητο. Κάπως έτσι θα πρέπει να λειτουργήσει. Από εμάς υπάρχει ομάδα στο σωματείο συμβουλευτική από ψυχολόγους και από νομικούς που μπορούν να βοηθήσουν τα θύματα και να τα κατευθύνουν στη δικαιοσύνη αν δεν έχει παραγραφεί το αδίκημα. Παρόλα αυτά όμως, ακόμα και αδικήματα τα οποία έχουν παραγραφεί μπορούν να σχηματίσουν ένα φάκελο για τον καταγγελόμενο, ο οποίος νομίζω
ότι κάτι μπορεί να γίνει από αυτό στο δικαστήριο. Οπότε έχουμε να περιμένουμε εξέλιξη, η οποία θα πάρει, να φανταστώ, πολύ καιρό μέχρι όλες αυτές οι υποθέσεις. Είναι να... πάρα πολύ καιρό, ναι. Ναι. Να είναι διαβαστούν καιρός από εσάς, να εκτιμηθούν, να συμφωνήσετε ποιες πάνε πού. Είναι καιρός και το... ο κλάδος απαιτεί τώρα τα ονόματα, αλλά δεν είμαστε, όχι ο κλάδος, ο κόσμος απαιτεί ονόματα, αλλά δεν είμαστε ανθρωποφάγοι. Κάνουμε μία δουλειά που πρέπει να την κάνουμε με όλο το τυπικό της ιστορίας. Ακριβώς, γιατί... και νομίζω ότι αυτό προέχει τώρα, γιατί έτσι η ανθρωποφαγία είναι ένα μεγάλο ζήτημα και ας μην ξεχνάμε έτσι, ότι γιατί, πολλές φορές... Να σου πω και κάτι. Mm-hmm. Αν δεν ίσχυαν όλα αυτά τα μέτρα που έχει βάλει το πειθαρχικό για την καταγγελία, θα μπορούσα εγώ, που δεν χωνεύω εσένα, να σε καταγγείλω στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, έτσι. Ναι, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά αυτό πια μπορείτε να το διακρίνετε εσείς, δηλαδή υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Αυτό θέλω να πω, ότι αυτά όλα είναι πράγματα τα οποία χρειάζονται χρόνο. Mm-hmm. Τώρα, επειδή είπα πριν ότι το πειθαρχικό είναι ένα όργανο χωρίς τεράστια ισχύ, με μία μικρή ισχύ, mm-hmm. Θέλω να πω, να συμπληρώσω σε αυτό, ότι όμως βλέπω ότι κάποιοι από τους καταγγελόμενους δεν θέλουν με τίποτα να φύγουν από το σωματείο, γιατί το θεωρούν διασυρμό. Ναι. Ότι είναι κάτι που θα σχολιαστεί και δυσμενώς και θα είναι σαν στίγμα δηλαδή στην υπόλοιπη. Κατάλαβα πολύ καλά ότι δεν τους φτάνει ο διασυρμός που κάποιοι από αυτούς έχουν υποστεί από τα social media. Φοβούνται και το διασυρμό της διαγραφής. Και αυτό είναι καλό. Αν μη τι άλλο, εφόσον πια δεν ισχύει η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ώστε να υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό και να το πω με την έννοια ότι θα είχε μια αξία σαν έννοια ότι τιμωρήσε για αυτό που έκανες από το ιδιωτικό σου σωματείο. Αξία, βέβαια. Αλλά δυστυχώς δεν ισχύει αυτό. Νομίζω ότι η κατάσταση πώς είναι σε εσάς, στη δική σας, στη θεατρική παρέα, να το πω, οικογένεια μάλλον καλύτερα, και εσείς έχετε υπάρξει και στην τηλεόραση και στο θέατρο και γενικά και σε αρχές τραγωδίες, οπότε έχετε μια μεγάλη εμπειρία και έχετε αποφυτίσει και από το θέατρο τέχνης του Καρολουκούν. Μια εποχή που δεν ξέρω πώς θα μπορούσατε να μου την περιγράψετε. Αυτά τα πράγματα συνέβαιναν και παλιότερα? Εγώ είναι δεν κάτι... έχω να θυμηθώ κάτι τέτοιο από τον mm-hmm. Κούν. Όχι, όχι για το αντίθετα. Θέατρο τέχνης, γενικότερα για το θέατρο. Εντάξει, υπάρχουν και υπήρχαν πάντα διάφορα πράγματα, αλλά όχι τόσο τραγικά όσο αυτά. Εδώ μιλάμε τώρα για πράγματα του ποινικού, όχι για έναν τσακωμό που μπορεί να γίνει μεταξύ ενός σκηνοθέτη και ενός ηθοποιού ή ένα φλερτ, ας πούμε. Ναι, ή κάτι τέλος πάντων, ένα ξέσπασμα πάνω σε πίεση που θα μπορούσε να οδηγήσει μετά σε μια συγγνώμη και να λήξει το θέμα εκεί. Εδώ, οπότε έχουμε καταλάβει από αυτά που διαβάσαμε. Ναι, ας πούμε, θα μπορούσε να υπάρχει. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία είναι του κοινότατου ποινικού. Δηλαδή, βιασμούς, ξύλο, καταναγκασμούς. Δεν είναι... ξεφεύγει το μυαλό μας. Είναι προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, λες, όλο το μεγαλείο. Προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ακριβώς. Η κοινότητά μας είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη με όλο αυτό το πράγμα και το λέω κρίνοντας και εξιδίων, αλλά από την άλλη έχουμε και μία χαρά, γιατί βγαίνουν στο φως αυτά τα πράγματα και μπορούμε πια να τα πατάξουμε. Γιατί μπορεί εγώ να ήξερα για κάποιους ότι είναι η συμπεριφορά τους είναι αντισυναδελφική, αλλά άμα δεν καταγγείλει το θύμα, δεν μπορώ εγώ να βγω έξω και να πω ότι ο ΤΑΔΕ έχει αντισυναδελφική συμπεριφορά. Ναι, ήταν και η δική μου απορία αυτή, επειδή κάπου είναι, ας το πω εντός εισαγωγικών, κοινό μυστικό, ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποιες πρακτικές, και αναρωτιόμουν ότι τόσα χρόνια γιατί να μην έχει γίνει κάποια συζήτηση, να διευκολυνθούν κάπως τα θύματα, δηλαδή να προστρέψουν στο σωματείο. Για κάποιους ανθρώπους έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις και έχουν διαγραφεί και παλιότερα από το σωματείο, για ένα χρονικό διάστημα επανήλθαν όμως. Απλά δεν είχε πάρει τόση έκταση στη δημοσιότητα, δηλαδή. Απλώς το θέμα. Δεν είχε πάρει, ναι, τόση έκταση. Αλλά. Νομίζω ότι τώρα είναι και η χρονική στιγμή, στο σωματείο μας έχουν μπει πολύ δυναμικά, εγώ τους λέω κίνημα, τα νέα παιδιά, τα οποία είναι όλα υπέρ τα λαντούχα, μορφωμένα, δυναμικά, καταρτισμένα και θέλουν να τα αλλάξουν όλα και καλά κάνουν.
Θα πρέπει να υπάρχει σίγουρα κάτι προς το καλύτερο πάντα, μια αλλαγή, γιατί έτσι, νομίζω ότι είχε βαλτώσει αρκετά το θέμα από αυτά που συνειδητοποιώ, δηλαδή και από το πλήθος των καταγγελιών και όλα όσα έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Δεν σας κρύβω ότι εμένα με πιάνει ήλγκος που τα διαβάζω, κάποιες ειδικά καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Δεν μπορώ να τις διανοηθώ και φαντάζομαι και το δικό σας το άλγος, διαβάζοντας ουσιαστικά αυτές τις καταγγελίες αργότερα, για να δείτε πού θα καταλήξετε. Δεν θα ήθελα να περιγράψω το τι ένιωσα προχτές μετά την συνεδρίαση του πειθαρχικού, το πώς πέρασα μέχρι τη νύχτα, πώς ξημερώθηκα κοινώς, γιατί εντάξει, θα μπορούσε να είναι και γραφικό. Αλλά ναι, έχουμε εμπιστοσύνη τεράστια στα νέα τα παιδιά που μπήκαν στο χώρο και που θέλουν να μας αλλάξουν, και καλά κάνουν. Νομίζω ότι πρέπει να καθαρίσει η ραπτοστάρη, όπως λένε περισσότεροι πια, και να υπάρξει μια εξυγίανση στον χώρο από τέτοια φαινόμενα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κυρία Βαγιανού, μιας και σας έχουμε εδώ. Έχουμε καθολικό lockdown στην Αθήνα από αύριο. Τα θέατρα δεν άνοιξαν ποτέ. Πώς πορεύεστε, οι ηθοποιοί και οι καλλιτέχνες γενικότερα? Δεν πορευόμαστε. Περιμένουμε κάθε τρεις μήνες ένα ειδικού σκοπού. Και αυτό γίνεται κατόπιν διαμαρτυριών, τηλεφωνημάτων. Διαμαρτυριών, το είπα, για να μπει κάθε τρεις μήνες, υποτίθεται δίμηνο. Εμένα, ας πούμε, επειδή υπήρχε από τον ΟΕΔ ένα πεντάρικο που είχε μείνει από προηγούμενο μήνα, μου βάλαν δηλαδή ένα πεντάρικο το Νοέμβρη, μου δώσαν μόνο το Δεκέμβρη το ειδικού σκοπού. Ναι, γιατί πολλοί φαντάζονται και τεράστιες αποζημιώσεις ενδεχομένως, ή σχεδόν έναν μισθό βασικό, όπως έχει καταλήξει να εννοείται βέβαια ο βασικός μισθός στις μέρες μας. Ειδικού σκοπού. Ναι, για τέτοια πράγματα ίσως φαντάζονται κάποιοι. Καλό να ξεκαθαρίζουμε. 534. 534. Οπότε τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εν τω μεταξύ, εμείς είμαστε και λίγο άρρωστοι, φαντάζομαι όπως όλοι οι καλοί επαγγελματίες με τη δουλειά τους. Πραγματικά μας πιάνει τρέλα. Αν σκεφτείτε ότι όταν με βρήκε το lockdown το πρώτο του Μαρτίου, εγώ έφευγα από το σπίτι μου στις 7.30 το πρωί και γύριζα 11.30 το βράδυ. Οπότε και ξαφνικά αυτό το κορμί που έτρεχε όλη μέρα και ήταν τσακ, πλαδάρεψε σε ένα καναπέ. Αυτά είναι τα άσχημα, και από ό,τι φαίνεται δεν ξεμπερδεύουμε εύκολα, και νομίζω και πως η αντιμετώπιση ίσως δεν είναι και η πρέπουσα στην σοβαρότητά της. Είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Το Υπουργείο ενδιαφέρεται να βάλει τσιμέντο στην Ακρόπολη και όχι να ενδιαφερθεί για τους καλλιτέχνες. Δεν λέω μόνο για τους ηθοποιούς, για τους τραγουδιστές, για τους μουσικούς, για τους ηχολήπτες. Είναι ένας τεράστιος κλάδος. Αυτό έχει γίνει κάποια συζήτηση, να κάνετε κάποια κινητοποίηση, έστω με την έννοια της διαμαρτυρίας? Έχει, αύριο υπάρχει μια κινητοποίηση από τα σωματεία αυτά των καλλιτεχνικών κλάδων. Υπάρχει μια κινητοποίηση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αλλά δεν είναι. Είναι δηλαδή μια γυναίκα η οποία δεν βγαίνει να σε δει. Η Υπουργός Πολιτισμού εννοείται. Η Υπουργός Πολιτισμού, η οποία παραιτήθηκε ο Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου ύστερα από ανώνυμες έστω καταγγελίες, που δεν είναι ανώνυμες, γιατί η δημοσιογράφος κατέχει το όνομά του, έτσι, όπως και ο δικαστής, ο εισαγγελέας που έγινε η καταγγελία. Αν και δεν δόθηκαν εξηγήσεις περαιτέρω από το Υπουργείο για αυτό το θέμα. Ότι δεν βγήκε να εξηγήσει γιατί παρέτησε τον καλλιτεχνικό διευθυντή. Και μείναμε όλοι με την απορία τι έχει συμβεί. Άλλοι ψάχνανε ότι κάποιος κάπου βολεύτηκε, που ήταν υπεύθυνος και τα λοιπά, και ήταν άλλο το θέμα. Η υπουργός είχε ενημερωθεί για όλα αυτά τα πράγματα πολύ καιρό πριν. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί θα έπρεπε να έχει προχωρήσει και άμεσα σε κάποιο τύπου ξεκαθάρισμα, έτσι, να μην αποδεχτεί ουσιαστικά τη θέση αυτή ο συγκεκριμένος. Πολλά μπορούν να γίνουν σε αυτές τις περιπτώσεις, υποθέτω. Αλλά δεν έγιναν τελικά. Έτσι. Αυτό κατάλαβα. Τι να σας πω, κυρία Βαγιανού, εύχομαι πραγματικά να βρείτε τη δύναμη εκεί στο σωματείο σας, να ξεδιαλύνετε λίγο αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, έως φρικιαστικές από όσα τουλάχιστον έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχουμε διαβάσει και εμείς. Εμένα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαβάζω όλες αυτές τις καταγγελίες, οπότε φαντάζομαι πολύ δε μάλλον εσείς που έχετε πολύ περισσότερες να κοιτάξετε με τους συναδέλφους σας, και να ευχηθώ να προσέχετε καταρχάς λόγω του κορονοϊού και όλης της πανδημίας εδώ και όλα αυτά που μας έχουν βρει. Να προσέχετε εκεί στα νησιά μας τα όμορφα. Προσέχουμε και εμείς όσο μπορούμε.
Και θα είμαστε, ναι, καλά κάνετε και ζηλεύετε. Από την άλλη πλευρά, ξέρετε, νιώθω λίγο, πώς να το πω, άσχημα όταν μιλάω με ανθρώπους που είναι στην Αθήνα, και επειδή και εγώ πρόσφατα έχω έρθει ξανά στο νησί πίσω, ξέρω ναι. πόσο δύσκολο είναι να είσαι εκεί και να μην μπορείς να μετακινηθείς. Τώρα θα μειώσουν, λέει, και το 6, το, ναι, το SMS. Ναι, ναι. Μόνο ναι, γύρω από το σπίτι μας θα είμαστε. Μόνο στη γειτονιά μας, γύρω-γύρω από το σπίτι μας. Θα γυρίσουμε γύρω από τον εαυτό μας, κυνηγώντας την ουρά μας, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να βρεθεί μια λύση και επιτέλους να ξεκαθαρίσει το τοπίο για να μπορούμε και εμείς να πούμε ότι πραγματικά κάτι έγινε και κάποια πράγματα μπήκαν στη θέση τους, να παίρνουν θάρρος κι άλλοι στη σειρά, γιατί δυστυχώς συμβαίνουν και αλλού, όχι μόνο στο θέατρο και στο χώρο των ηθοποιών. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνατε να βγείτε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.